Η ανθρωπότητα παραμένει αναλύωτη στη σπηλιά του Πλάτωνα, εξακολουθώντας να απολαμβάνει κατά την πανάρχια συνήθειά της τις απλές εικόνες της αλήθειας. Όμως η μόρφωση με φωτογραφίες δεν είναι όπως η μόρφωση με παλαιότερες, πιο χειροποίητες εικόνες. Τώρα πλέον υπάρχουν πάρα πολλές περισσότερες εικόνες γύρω μας που διεκδικούν την προσοχή μας. Η καταγραφή ξεκίνησε το 1839 και έκτοτε έχουν φωτογραφηθεί σχεδόν τα πάντα ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αυτή ακριβώς η ακόρεστη φύση του φωτογραφικού ματιού αλλάζει τους όρους εγκλισμού στη σπηλιά στον κόσμο μας διδάσκοντάς μας έναν νέο οπτικό κώδικα. Οι φωτογραφίες μεταβάλλουν και διευρύνουν τις αντιλήψεις μας για το τι αξίζει να κοιτάμε και τι έχουμε δικαίωμα να παρατηρούμε. Αποτελούν μία γραμματική και, ακόμη πιο σημαντικό, μία ηθική της όρασης. Τέλος, το πιο μεγαλειώδες αποτέλεσμα του φωτογραφικού εγχειρήματος είναι να μας δώσει την αίσθηση ότι μπορούμε να κρατήσουμε ολόκληρο τον κόσμο στο κεφάλι μας ως ανθολογία εικόνων. Το να συλλέγεις φωτογραφίες είναι σαν να συλλέγεις τον κόσμο. Οι ταινίες και τα τηλεοπτικά προγράμματα φωτίζουν τους τοίχου, τρεμοπέζουν και σβήνουν, αλλά με την ακινησία των φωτογραφιών η εικόνα είναι επίσης αντικείμενο, ελαφρύ, Φθηνό στην παραγωγή, εύκολο στη μεταφορά, στη συσσόρευση και στην αποθήκευση. Στην ταινία Les 1963 του Γκοντάρ, δύο νοθροί Λούμπεν χωρικοί παρασύρονται να ενταχθούν στον βασιλικό στρατό με την υπόσχεση ότι θα μπορούν να αλαιλατούν, να βιάζουν, να σκοτώνουν ή να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν στον εχθρό και να πλουτίζουν. Όμως η βαλίτσα με τα λάφυρα που ο Μισελ Ανζέ και ο Ουλίσε φέρνουν θριαμβευτικά στο σπίτι χρόνια αργότερα στις γυναίκες τους αποδεικνύεται ότι περιέχει μόνο εκατοντάδες καρτ ποστάλ με φωτογραφίες από μνημεία, πολυκαταστήματα, θηλαστικά, θαύματα της φύσης, μεταφορικά μέσα, έργα τέχνης και άλλα κατηγοριοποιημένα ως θησαυρού από όλον τον κόσμο. Η συμμορία του Γκοντάρ παροδεί γλαφυρά την αμφίσιμη μαγεία της φωτογραφικής εικόνας. Οι φωτογραφίες είναι ίσως το πιο μυστηριώδες από όλα τα αντικείμενα που συνθέτουν και πυκνώνουν το περιβάλλον που αναγνωρίζουμε ως σύγχρονο. Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά η εμπειρία που αποτυπώνεται και η φωτογραφική μηχανή είναι ο ιδανικός βραχίωνας της συνείδησης στην αποκτητική της μορφή. Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να οικειοποιήσει το φωτογραφιζόμενο. Σημαίνει να θέτεις τον εαυτό σου σε μία ορισμένη σχέση με τον κόσμο που μοιάζει με γνώση και επομένως με εξουσία. Μία πασίγνωστη πλέον πρώτη πτώση στην αλωτρίωση η οποία συνήθισε τους ανθρώπους να αφηγούνται τον κόσμο σε τυπωμένες λέξεις. Υποτίθεται ότι δημιούργησε εκείνο το πλεόνασμα φαουστικής ενέργειας και ψυχικής βλάβης που απαιτείται για την οικοδόμηση σύγχρονων ανόργανων κοινωνιών. Αλλά η εκτύπωση λέξεων φαίνεται λιγότερο ύπουλη μορφή έκπλησης του κόσμου μετατροπής του σε νοητικό αντικείμενο, από ό,τι οι φωτογραφικές εικόνες, οι οποίες παρέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης που έχουν οι άνθρωποι για την όψη του παρελθόντος και την εμβέλεια του παρόντος. Ό,τι γράφεται για ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός είναι ειλικρινά μία ερεμηνία, όπως και οι χειροποίητες οπτικές δηλώσεις, όπως οι πίνακες και τα σχέδια, οι φωτογραφημένες εικόνες δεν μοιάζουν τόσο με δηλώσεις για τον κόσμο όσο με κομμάτια του, μικρογραφίες της πραγματικότητας που ο καθένας μπορεί να φτιάξει ή να αποκτήσει. Οι φωτογραφίες οι οποίες παίζουν με την κλίμακα του κόσμου μικραίνουν και οι ίδιες, μεγεθύνονται, περικόπτονται, ρετουσάρονται, επεξεργάζονται, παραποιούνται. Γερνούν, μαστίζονται από τις συνήθεις ασθένειες των χάρτινων αντικειμένων. Εξαφανίζονται, γίνονται πολύτιμες, αγοράζονται και πολλούνται, αναπαράγονται. Οι φωτογραφίες που συσκευάζουν τον κόσμο φαίνεται να προσκαλούν τον δικό τους συσκευασμό. Κολλάνε σε άλμπουμ, τις κορνιζάρουν και τις τοποθετούν σε τραπέζια, τις κολλάνε στους τοίχους, τις προβάλλουν ως διαφάνειες. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά τις παρουσιάζουν, οι αστυνομικοί τις αλφαβητοποιούν, τα μουσεία τις εκθέτουν, οι εκδότες τις συγκεντρώνουν. Για πολλές δεκαετίες το βιβλίο ήταν ο πιο επιδραστικός τρόπος διευθέτησης και συνήθως σμίκρινσης των φωτογραφίων, εξασφαλίζοντάς τους έτσι μακροζωία, αν όχι αθανασία. Οι φωτογραφίες είναι εύθραυστα αντικείμενα που σκίζονται ή χάνονται εύκολα και τις επεκτείνουν σε ένα ευρύτερο κοινό. Η φωτογραφία σε ένα βιβλίο είναι προφανώς η εικόνα μιας εικόνας, αλλά επειδή είναι καταρχάς ένα τυπωμένο, λίο αντικείμενο, μία φωτογραφία χάνει πολύ λιγότερο από την ουσιαστική της ποιότητα όταν αναπαράγεται σε ένα βιβλίο από ότι ένας πίνακας ζωγραφικής. Παρόλα αυτά, το βιβλίο δεν είναι ένα απόλυτα ικανοποιητικό σύστημα για τη διάθεση ομάδων φωτογραφιών σε γενική κυκλοφορία. Η σειρά με την οποία πρέπει να εξεταστούν οι φωτογραφίες προτείνεται από την αρρύθμιση των σελίδων αλλά τίποτα δεν κρατά τους αναγνώστες στη συνιστόμενη σειρά ή δεν υποδεικνύει τον χρόνο που πρέπει να αφιερωθεί σε κάθε φωτογραφία. Η ταινία του Chris Marker, ένας έξοχα ενορχιστρωμένος διαλογισμός πάνω σε φωτογραφίες κάθε είδους και θεματολογίας, προτείνει έναν λεπτότερο και αυστηρότερο τρόπο συσκευασία και μεγένθησης σε εισαγωγικά φωτογραφιών επιβάλλεται τόσο η σειρά όσο και ο ακριβής χρόνος θέασης κάθε φωτογραφίας και υπάρχει κέρδος στην οπτική αναγνωσιμότητα και στον συναισθηματικό αντίκτυπο αλλά οι φωτογραφίες που μεταγράφονται σε ταινία πάβουν να είναι συλλεκτικά αντικείμενα όπως εξακολουθούν να είναι όταν σερβίρονται σε βιβλία. Οι φωτογραφίες παρέχουν αποδεκτικά στοιχεία. Κάτι για το οποίο ακούμε αλλά αμφιβάλλουμε φαίνεται αποδεδειγμένο όταν μας δείχνουν μία φωτογραφία του στοιχείου. Σε μία εκδοχή της χρησιμότητάς της η καταγραφή της φωτογραφικής μηχανής ενοχοποιεί. Ξεκινώντας με τη χρήση της από την αστυνομία του Παρισιού στη δολοφονική σύλληψη των κομμουνάριων τον Ιούνιο του 1871 οι φωτογραφίες έγιναν ένα χρήσιμο εργαλείο των σύγχρονων κρατών για την επιτήρηση και τον έλεγχο των ολοένα και πιο μετακινούμενων πληθυσμών τους. Σε μία άλλη εκδοχή της χρησιμότητάς της η καταγραφή της κάμερας δικαιολογεί. Μία φωτογραφία αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι ένα δεδομένο πράγμα συνέβη η εικόνα μπορεί να παραμορφώνει, αλλά υπάρχει πάντα το τεκμήριο ότι υπάρχει ή υπήρξε κάτι που μοιάζει με αυτό που απεικονίζεται στη φωτογραφία. Ανεξάρτητα από τους περιορισμούς λόγω ερασιτεχνισμού ή τις αξιώσεις λόγω καλλιτεχνίας του εκάστοτε φωτογράφου, μία φωτογραφία, οποιαδήποτε φωτογραφία, φαίνεται να έχει μία πιο αθώα, και, επομένως, πιο ακριβή σχέση με την ορατή πραγματικότητα από ό,τι άλλα μιμητικά αντικείμενα. Οι βιρτουόζοι της ευγενούς εικόνας, όπως ο Αλφρεντ Στίγλιτς και ο Πολ Στραντ, που συνθέτουν πανίσχυρες, αξέχαστες φωτογραφίες δεκαετία με τη δεκαετία, εξακολουθούν να θέλουν πρώτα απ' όλα να δείξουν κάτι εκεί έξω, όπως ακριβώς και ο κάτοχος της Polaroid, για τον οποίο οι φωτογραφίες είναι μια εύχρηστη, γρήγορη μορφή καταγραφή σημειώσεων ή ο φωτογράφος με το Brownie που τραβάει στιγμιότυπα ως αναμνηστικά της καθημερινής ζωής. Ενώ ένα πίνακας ζωγραφική ή μια πεζογραφική περιγραφή δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτι άλλο από μια στενά επιλεκτική ερμηνεία. Μία φωτογραφία μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία στενά επιλεκτική διαφάνεια. Όμως παρά το τεκμήριο της αληθοφάνειας που προσδίδει σε όλες τις φωτογραφίες κύρος, ενδιαφέρον, σαγινι, η δουλειά που κάνουν οι φωτογράφοι δεν αποτελεί γενική εξαίρεση στο συνήθως σκοτεινό εμπόριο μεταξύ τέχνης και αλήθειας ακόμη και όταν οι φωτογράφοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την αντανάκλαση της πραγματικότητας, εξακολουθούν να καταδιώκονται από σιωπηρέ επιταγές του γούστου και της συνείδησης. Τα εξαιρετικά πρικισμένα μέλη του φωτογραφικού προγράμματος της Farm Security Administration στα τέλη της δεκαετίας του 1930 έπαιρναν δεκάδες ανφάς φωτογραφίες ενός από τους μεροκαμπατιάριδες που χρησιμοποιούσαν ως υποκείμενά τους μέχρι να βεβαιωθούν ότι είχαν καταγράψει στο φιλμ ακριβώς το σωστό βλέμμα, την ακριβή έκφραση στο πρόσωπο του υποκειμένου που υποστηρίζει τις δικές τους αντιλήψεις για τη φτώχεια, το φως, την αξιοπρέπεια, την υφή, την εκμετάλλευση και τη γεωμετρία. Αποφασίζοντας πώς πρέπει να θέλετε μία εικόνα προτιμώντας τη μία έκθεση από την άλλη, οι φωτογράφοι επιβάλλουν πάντα πρότυπα στα θέματά τους. Παρόλο που υπάρχει μία έννοια κατά την οποία η φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει πράγματι την πραγματικότητα και όχι απλώς την ερμηνεύει, οι φωτογραφίες αποτελούν εξίσου μία ερμηνεία του κόσμου, όπως είναι οι πίνακες και τα σχέδια. Εκείνες οι περιπτώσεις όπου η λήψη φωτογραφιών είναι σχετικά αδιάκριτη, αδέσμευτη ή αυτοσαρκαστική, δεν μειώνουν τον διδακτισμό του όλου εγχειρήματο. Αυτή ακριβώς η παθητικότητα και η πανταχού παρουσία της φωτογραφικής καταγραφής είναι το μήνυμα σε εισαγωγικά της φωτογραφίας, η επιθετικότητά της οι εικόνες που εξειδανικεύουν όπως οι περισσότερες φωτογραφίες μόδας και ζώων δεν είναι λιγότερο επιθετικές από το έργο που κάνει αρετή την απλότητα όπως οι ταξικές φωτογραφίες, οι νεκρές φύσεις του πιο ζωφερού είδους και οι φωτογραφίες συλλήψεων. Υπάρχει μία επιθετικότητα που υπονοείται σε κάθε χρήση της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό είναι εξίσου εμφανές στις δεκαετίες του 1840 και του 1850. Τις έντοξες πρώτες δύο δεκαετίες της φωτογραφίας όσο και σε όλες τις επόμενες δεκαετίες κατά τις οποίες η τεχνολογία κατέστησε δυνατή την ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση αυτής της νοοτροπίας που βλέπει τον κόσμο ως ένα σύνολο πιθανών φωτογραφιών. Ακόμα και για πρώιμους δασκάλους όπως ο David Octavius Hill και η Julia Margaret Cameron οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη φωτογραφική μηχανή ως μέσο σύλληψης ζωγραφικών εικόνων. Ο σκοπός της λήψης φωτογραφιών ήταν μια τεράστια απόκληση από τους στόχους των ζωγράφων. Από την αρχή της η φωτογραφία προϋπέθεται τη σύλληψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θεμάτων. Η ζωγραφική δεν είχε ποτέ τόσο αυτοκρατορικό πεδίο εφαρμογής. Η επακόλουθη εκβιομηχάνηση της τεχνολογίας των φωτογραφικών μηχανών απλώς πραγματοποίησε μία υπόσχεση που ενυπήρχε στη φωτογραφία από την αρχή της. Να εκδημοκρατήσει όλες τις εμπειρίες μεταφράζοντάς τες σε εικόνες εκείνη η εποχή που η λήψη φωτογραφιών απαιτούσε ένα δυσκίνητο και ακριβό μαραφέτη το παιχνίδι σε εισαγωγικά των έξυπνων, των πλουσίων και των αιμονικών μοιάζει πράγματι μακρινή από την εποχή των κομψών φωτογραφικών μηχανών τσέπης που προκαλούν τον καθένα να τραβήξει φωτογραφίες. Οι πρώτες φωτογραφικές μηχανές που κατασκευάστηκαν στη Γαλλία και την Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1840 είχαν μόνο εφευρέτες και φανατικούς να τις χειρίζονται. Εφόσον δεν υπήρχαν τότε επαγγελματίε φωτογράφοι δεν μπορούσαν να υπάρχουν ούτε ρασιτέχνες και η λήψη φωτογραφιών δεν είχε σαφή κοινωνική χρησιμότητα. Ήταν μία δωρεά, δηλαδή μία καλλιτεχνική δραστηριότητα, αν και με λίγες αξιώσεις να είναι τέχνη. Μόνο με τη βιομηχανοποίησή της η φωτογραφία έγινε τέχνη. Καθώς η εκβιομηχάνηση παρήχε κοινωνικές χρήσεις για τις δραστηριότητες του φωτογράφου, η αντίδραση ενάντια σε αυτές τις χρήσεις ενίσχυσε την αυτοσυνειδησία της φωτογραφίας ως τέχνης.